Ο Μάνος Γαβράς είναι φανατικός τηλεθεατής της εκπομπής μας, των κοριτσιών για σπίτι. Μόλις βρεθήκαμε, έσπευσε να μου περιγράψει το κορίτσι για σπίτι των ονείρων του. Απαραίτητο συστατικό είναι να μαγειρεύει καλά και να μαγειρεύει βασικά. Το λέω ακούγεται λιγάκι old school, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι το να είσαι γυναίκα και να μην μαγειρεύεις, δεν σου λέω να μαγειρεύεις όπως μου μαγειρεύει η μητέρα μου, αλλά ξέρεις ρε παιδάκι μου, για να μπορείς να περιποιηθείς και τον άντρα σου, να φαντάζεις, παρόλο που είναι λίγο αντισεξουαλικό να θέλει να σου κάνει κάτι, ένα τραπέζι να κάνει delivery, δεν είναι. Αυτή την περίοδο, πού μένεις, πού σε βρίσκουμε, πού θα μείνεις, ξέρεις? Έλατε, αυτή η ερώτηση θα την απαντήσω εγώ. Είμαι πάλι για μια ακόμα φορά στα αεροδρόμια μέσα. Ναι, τα ξέρω πολύ αυτόν τον καιρό. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα επέστρεβες αυτή τη στιγμή μόνο μας στην Ελλάδα? Δεν ξέρω. Δεν θέλω να νιώθω καν ότι έχω φύγει από την Ελλάδα. Δεν μου αρέσει. Φεύγω και γυρίζω. Μπορεί να φύγω για 9 μήνες ή 10 μήνες, αλλά λέω γυρίζω. Γιατί δεν μου αρέσει να νιώθω ότι έχω φύγει από την Ελλάδα. Με στεναχωρεί πολύ. Και στόχος μου θα ήταν να επιστρέψω στην Ελλάδα, να μπορώ να δουλεύω και στο εξωτερικό ή να ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κατασταθώ κάπου στο ή εδώ ή εκεί. Προς το παρόν πρέπει να είμαι εκεί και θέλω να είμαι εκεί. Ο γάμος υπάρχει στην πλάνα της ζωής σου ή έχεις αποφασίσει ότι για τα επόμενα 1-2 χρόνια δεν θα παντρευτείς? Μπορεί να είναι πολύ μακριά και μπορεί να είναι και πολύ κοντά, γιατί νομίζω ότι δεν μπορώ να το προγραμματίσω. Μπορώ να προγραμματίσω το επόμενο μου ταξίδι, σίγουρα. Και αυτό παίζει. Αλλά το να προγραμματίσω το πότε θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι και να το σκεφτώ μόνο το καταστρέφω, γιατί αυτό πιστεύω ότι θα έρθει και έτσι θα είναι και ωραίο. Σίγουρα όμως, όπως είπες, νομίζω ότι για 1-2 χρόνια ακόμα δεν μπορώ να σκέφτομαι. Μπορεί να το γνωρίσω, να γνωρίσω αυτή την κοπέλα η οποία ή να την έχω γνωρίσει ή οτιδήποτε και να έρθει σωστή στιγμή. Έχει τύχει φορά να ανακαλύψεις ότι υπάρχει κάποιος ψεύτικος λογαριασμός με το όνομά σου στο Facebook ή στο Twitter? Ναι, έχει τύχει και σημαίνει και τώρα. Σου λέω ένα-δυο accounts πρέπει να με έχουν, που δεν είμαι εγώ, το ξέρω σίγουρα. Έχω ένα για μένα, το οποίο διατηρώ συνεργάτες, φίλους, συγγενείς κτλ. Για να έχω επαφή. Αλλά εντάξει, ξέρεις, αυτό τώρα είναι. Πιστεύω ότι ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο χαζός για να νομίζω ότι μιλάς. Είναι σαν μια. Γνώρισε μια κοπέλα το καλοκαίρι και μου λέει: είμαστε πολύ κοντά με έναν Έλληνα star, τραγουδιστή. Την πίστευα και μου μιλούσε τόση ώρα. Ναι, και με στηρίζει και. Τόσο η κοπέλα καμία σχέση με αυτό, δηλαδή πώς να φανταστώ. Αλλά λέω εντάξει, μπορεί να γνωρίστηκε και τέτοια. Και στο τέλος μετά τις κουβέντες κατάλαβα ότι δεν έχουν γνωριστεί καν και μιλάνε μέσω ίντερνετ, ας πούμε. Πιστεύεις ότι η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων έχει μεταφερθεί πλέον στο ίντερνετ? Γιατί προσωπικά εγώ μιλάω με πάρα πολλούς φίλους μου, ακόμα και κολλητούς, μέσω Twitter ή μέσω Facebook. Ένα μεγάλο κομμάτι της επικοινωνίας έχει αντικατασταθεί με το ίντερνετ. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι κακό, αλλά. Αν διατηρήσουμε τα όρια, νομίζω ότι υπάρχουν πια όρια και το είχα ξαναπεί πρόσφατα. Όταν βλέπω, ας πούμε, παιδιά σε καφετέριες, εγώ πάω σε μια αλυσίδα συγκεκριμένη και εδώ και στο εξωτερικό και δουλεύω γιατί παρέχει ίντερνετ και δουλεύω από εκεί για να αλλάζω και περιβάλλον λιγάκι ή επειδή μπορεί να έχω κάποιο ραντεβού μετά εκεί και με βολεύει. Αλλά πάω για δουλειά. Δεν πάω. Όταν όμως μου βλέπω παρέες και είναι 4-5 άτομα που έχουν βγει για καφέ όπως πηγαίναμε και εμείς για καφέ και έχουν 2-3 υπολογιστές και ταυτόχρονα είναι στο chat, ας πούμε, αυτό είναι δυστυχία λιγάκι, δεν είναι? Οι φίλοι σου που ζουν μόνο μας στην Αμερική και έχετε καθημερινή επικοινωνία, τι σου λένε για αυτά που ακούν και διαβάζουν για την Ελλάδα και την οικονομική κρίση? Περισσότερο, κοίταξε, με τους ανθρώπους που μιλάω συνήθως είναι γνωστοί μου, είναι φίλοι μου, οπότε αντιμετωπίζουν συμπάθεια το όλο πράγμα που περνάμε. Δεν μου λένε δηλαδή εσείς ή κατηγορούν οτιδήποτε, στεναχωριούνται. Με ρωτάνε για τους γονείς μου, για τη δουλειά μου εδώ πέρα, για τους συνεργάτες μου, για το λαό. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε την Ελλάδα, πολλοί έχουν έρθει, τους αρέσει και θαυμάζουν ή θέλουν να ξανάρθουν και σίγουρα δεν είναι κάτι. Γιατί να χαίρεται κάποιος για κάτι τέτοιο? Γιατί να χαίρουμε αν μια χώρα περνάει δύσκολες στιγμές, μια χώρα που μπορεί εμένα να προσφέρει χαρά, είτε σαν διακοπές, είτε να θέλω να πάω επειδή έχω φίλους? Σε κανένα δεν κάνει καλό αυτό το πράγμα. Οπότε
αυτά που ακούμε τις ειδήσεις ότι οι ξένοι λένε, οι ξένοι λένε, εντάξει, είναι αυτοί που είναι τέλος πάντων, τους αρέσει στα πλαίσια του κουτσομπολιού να πούνε ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε χι ψι, φερόμαστε έτσι, το φέρουμε εκεί για τον ένα ή δύο λόγο, δεν δουλεύουν που λένε και όλα αυτά τα πράγματα. Έχεις αφιερωθεί αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία του σινεμά στην Αμερική? Όχι, σε κανένα επίπεδο. Σε κανένα. Και όχι μόνο εγώ, αλλά νομίζω ότι η ίδια η αγορά της Αμερικής δεν σε αφήνει ποτέ να σκεφτείς ότι έχεις εδραιωθεί. Και το λέω γιατί το βλέπω τώρα και υπασχολούμαι για την παραγωγή ταινιών. Αν εξαιρέσεις τώρα την Ανθόν Κατέ, ας πούμε, των ηθοποιών που είναι 30-50 ηθοποιοί που αυτό το διάστημα κυβερνούν στο χώρο και με την αξία τους, όλα τα άλλα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατραπούν. Δηλαδή, συζητάμε τώρα για ηθοποιούς στις ταινίες μας και όλα αυτά που νομίζουμε ότι έχουν κάποια χρηματιστηριακή αξία και δεν μπορούν να τους δεχτούν εταιρείες για νομίζει, δεν μας υπογράφουν γιατί θεωρούν ότι δεν έχουν πια αξία. Και αν σου πω τα ονόματά τους, θα μείνουν με το στόμα. Και κάποια άλλα νέα παιδιά που δεν τους ξέρεις καν, επειδή όμως τους πήρε ο Χι Σπίλμπερκ στην καινούργια ταινία, ακόμα δεν τους έχεις μάθει εσύ, έχουν ζήτηση και δεν μπορούν να τους κλείσουν. Ενώ σε σχέση με αυτό που είχες καταφέρει πριν από 2 χρόνια. Τώρα μιλάω σε ένα άλλο επίπεδο. Δουλεύω με στη δουλειά, έχω συνεργάτες, ξέρω, έχω απομυθοποιήσει κάποια πράγματα, δεν φοβάμαι κάποια πράγματα που φοβόμουν πριν, κυρίως γιατί προέρχονταν από το ότι ήταν άγνωστα για μένα και δεν ξέρω πώς να τα προσεγγίσω. Ναι, σίγουρα, δηλαδή, αλλά και πάλι ξέρεις τι γίνεται σε εμάς. Και πάλι από την αρχή είμαι, απλά σε ένα άλλο επίπεδο, σε μια καινούργια αρχή. Είναι σαν κάθε σκαλοπάτι να σου προκαλεί τα ίδια ή ανάλογα συναισθήματα για το επόμενο σκαλοπάτι.